Μάρκο Λιβάγια, Σέρχιο Αραούχο και Νέλσον Ολιβέηρα. Μια επιθετική τριπλέτα που μπορεί να κάνει χαρούμενο τον Μάσιμο Καρέρα. Και όχι μόνο χαρούμενο, σχεδόν ευτυχισμένο. Και να προκαλέσει βέβαια εφιάλτε σε κάθε αντιπαλιάμυνα. Η συνεργασία των δύο πρώτων υπέγραψε τη νίκη επί του Παναθηναϊκού. Πάσα του Λιβάγια, τελείωμα του Αραούχο. Γράφτηκε με αυτό τον κόλλη η ιστορία του Ντέρμπι, του πρώτου νικηφόρου Ντέρμπι τη ΑΕΚ μετά από 13 σερεί αποτυχημένε προσπάθειε. Ο Ολιβέηρα αδειμονεί να συνεργαστεί μαζί του, να επιστρέψει και να μπει στο γήπεδο. Ο Πορτογάλο επιθετικό Σάικ, παρότι ο Μάσιμο Καρέρα είχε δώσει ω δώρο για την νίκη επί του Παναθημαϊκού ρεπό στου παίκτε του, βρέθηκε στα σπάτα και ακολούθησε εκ νέου τη θεραπεία του. Ο Διεθνή Φορ θέλει σαν τρελό να επιστρέψει στη δράση και γι' αυτό τον λόγο κάνει ό,τι περνά από τα πόδια του για να το πετύχει. Δεν αποκλείεται εντό τη εβδομάδα να μπει κανονικά στο πρόγραμμα προπονήσεων και να τεθεί τελικά στη διάθεση του Καρέρα, ο οποίο θα έχει στη διάθεσή του τη φωνική τριπλέτα Αραούχο, Λιβάγια και Ολιβέηρα. Την απαλλαγή τη ζητάει η ΑΕΚ, η οποία τιμωρήθηκε με δύο μάτς και κλεισμένο των θυρών. Η τιμωρία που επιβλήθηκε στην Ένωση από το πρωτοβάθμιο μονομελίαση πειθαρχικό όργανο τη Super League είναι για τα επεισόδια που έγιναν ανάμεσα σε οπαδού και αστυνομικού στον περιβάλλοντα χώρο στο ΑΚΑ και τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να καεί ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Οι κυτρινόμαυροι καλούνται να παίξουν χωρίς κόσμο στα μάτς με Πανετολικό στο κύπελο και Όφη στο πρωτάθλημα. Αλλά αυτό θέλουν να το ακυρώσουν και γι' αυτό έκαναν έφεση. Η ΚΕΔ όρισε το Δημήτρη Καραντόνη, του συνδέσμου ημαθίας, για να διευθύνει το Άρης ΑΕΚ για την 24η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκ την Κυριακή στι 7.30 στο Κλεάν τη Βικελίδη. Η ΠΑΕΑΕΚ επίση ανακοίνωσε ότι οι νεαροί ποδοσφαιριστέ Φίβο Μπότο και Ευθύνη Χριστόπουλο επέκτηναν τα επαγγελματικά του συμβόλαια με την ομάδα έω το καλοκαίρι. Ο Φίβο Μπότο είναι γεννημένο το 2000 και αγωνίζεται ω επιθετικό μέσο, ενώ ο Ευθύνη Χριστόπουλο γεννήθηκε στι 20 Σεπτεμβρίου και αυτό το 2000 και αγωνίζεται ω επιθετικό. Εντάχθηκε σε Ακαδημία ΣΑΕΚ από την Ακαδημία του Αχάικου το καλοκαίρι του 2015 και τέσσερα χρόνια αργότερα. Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο. Μεγάλη συνέντευξη στη Σερβία παραχώρησε ο Όγνιον Βράνιες που επικεντρώθηκε στο περίφημο σκάνδαλο με την Καρλέουσα. Ο Βόσνιος αμυντικός, μάλιστα, αναφέρθηκε και στο σύζυγο της Πέτρας του Σκανδάλου, τον Τούσκο Τόσιτ, λέγοντα χαρακτηριστικά πω τον θαυμάζει που. κατάφερε να αντέξει όλα αυτά τα χρόνια με τη συγκεκριμένη γυναίκα.